Κύριε εκπρόσωπε, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Όλα όσα μας ρωτάει ο κόσμος από το πρωί έχουν να κάνουν γύρω από τα ενεργειακά. Τις επιδοτήσεις, τις βοήθειες που δίνει η κυβέρνηση κτλ. Με κυρίαρχο πρόβλημα αυτό του φυσικού αερίου, κύριε οικονόμου. Σε αυτό η κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή απάντηση ή δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα η πρόταση? Η απάντηση είναι ότι θα υπάρξει ενίσχυση και στο κομμάτι του φυσικού αερίου. Το οποίο κομμάτι του φυσικού αερίου, οι τιμές έχουν ξεφύγει. Μιλάμε για αυξήσεις 10 και 12 φορές πάνω. Προφανώς είναι μια ενότητα που δεν μπορεί να μείνει χωρίς στήριξη. Λεπτομέρειες, συγκεκριμένες εξαγγελίες αναμένονται το επόμενο διάστημα, όχι πολύ αργά. Θα είναι οριζόντια αυτή η βοήθεια? Πώς το σκέφτεστε? Θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά που είχε σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους η βοήθεια για την ηλεκτρική ενέργεια. Δεν θα έχει τόσο μεγάλο. Άρα οριζόντια. Η ηλεκτρική ενέργεια οριζόντια. Τόσο μεγάλο αποτέλεσμα. Αλλά ήθελα να πω στην ηλεκτρική ενέργεια είχαμε φτάσει να καλύπτουμε το 90% των αυξήσεων. Σωστά. Εδώ δεν υπάρχει δυνατότητα δυστυχώς να καλύψει τόσο πολύ μεγάλο μέρος. Δεν θα είναι μεγάλο σε μεγάλο εύρος, αλλά θα είναι όμως μια βοήθεια οριζόντια. Η περίμετρος θα είναι οριζόντια, θα ενισχυθούν όλοι. Και αυτό είναι σημαντικό. Κύριε Υπουργέ, για να δούμε τι γίνεται. Εδώ έχω ανακύψει κάποια ζητήματα τα οποία φαίνεται ότι δεν θα είναι ίσονος σημασίας. Και μιλάμε για την προτροπή της κυβέρνησης να επιστρέψει ο κόσμος στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν ζητήματα με τους καυστήρες οι οποίοι έχουν αδρανοποιηθεί, με τα σπίτια ή τις πολυκατοικίες, μονοκατοικίες ή πολυκατοικίες που πήγαν στο φυσιακό αέριο εδώ και χρόνια και δεν υπάρχει τρόπος να γυρίσουν σε πετρέλαιο θέρμανσης. Πώς θα λυθούν αυτά τα ζητήματα? Εντάξει, η προτροπή αφορά καταρχήν εκεί που υπάρχει τρόπος. δεν μιλάμε ούτε για κάποιο καταναγκασμό, ούτε προφανώς για κάτι που να μην είναι ρεαλιστικό. Η προτροπή αφορά εκεί που υπάρχει τρόπος. Υπήρχαν ενδεχομένως συμπολίτες μας που επέλεγαν το ηλεκτρικό γιατί τους φάνταζε φτηνότερο ή πιο εύκολο σε σχέση με το να αξιοποιήσουν πετρέλαιο τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι κάναν τις μετατροπές στο φυσικό αέριο, ενδεχομένως να έχουν τη δυνατότητα και φυσικού αερίου και πετρελαίου θέρμανση. Για παράδειγμα, ξέρω ότι πολλοί είχαν βάλει καυστήρες ιδιωτικούς στα μπαλκόνια τους. Ήταν πολύ εκτεταμένο και είχαν αποσυνδεθεί από τον κεντρικό λέβητα της πολυκατοικίας για το πετρέλαιο. Ενδεχομένως εκεί υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψουν. Πάντοτε η κοινή λογική είναι αυτή που διέπει τη φιλοσοφία των προτάσεών μας. Η κυβέρνηση λοιπόν τι έρχεται να κάνει? Εκεί που είναι εφικτό, έρχεται να δώσει ένα επιπλέον κίνητρο στους ανθρώπους να ξαναγυρίσουν στο πετρέλαιο για δύο λόγους. Πρώτον, διότι η θέρμανση με το φυσικό αέριο είναι εξαιρετικά σύμφορη σε ό,τι αφορά την οικονομία. Σε ό,τι αφορά το ρεύμα, επίσης, όσο λιγότερο φυσικό αέριο καταναλώνουμε για να παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα, τόσο καλύτερα είναι και η διάσταση της εξοικονόμησης δηλαδή. Οπότε εκεί που είναι εφικτό, εκεί που μπορεί να γίνει, χωρίς αυτό να έχει ψηλό βαθμό δυσκολίας και πολύ περισσότερο εκεί που είναι αδύνατο, δεν συζητάμε, υπάρχουν επιπλέον κίνητρα για τους συμπολίτες να επιλέξουν την επιλογή. Θα υπάρξουν κάποιοι οι οποίοι θα είναι περισσότερο αδικημένοι ή λιγότερο ωφελημένοι, λέτε. Στις περιπτώσεις που δεν θα μπορούν να επιστρέψουν για να πάρουν αυτό το κίνητρο. Αυτοί θα επιδοτηθούν για το φυσικό αέριο. Όσο τέλος πάντων διαμορφωθεί τις επόμενες μέρες. Πάντως θα είναι οριζόντιο, μας είπατε. Καταρχήν να πούμε ότι το φυσικό αέριο συγκαταλέγεται και αυτό στο επίδομα θέρμανσης. Δεν εξαιρείται τίποτα από το επίδομα θέρμανσης. Και πέραν αυτής της ιδιότητας, πέραν αυτού του χαρακτηριστικού, θα υπάρχει και πολιτική στήριξη για το φυσικό αέριο που σας είπα προηγουμένως, θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Ωραία, άρα λοιπόν σιγά σιγά διαμορφώνεται πλήρως. Το θέμα είναι τώρα, ένα ακόμη θέμα μάλλον που θέτει ο κόσμος, είναι το πετρέλαιο κίνησης, κύριε εκπρόσωπε, που τελειώνει σιγά σιγά το Fuel Pass 2 και η τιμή του φαίνεται να ανεβαίνει και να σκαρφαλώνει στα ίδια επίπεδα με τη βενζίνη. Εκεί τι θα κάνετε? Φαίνεται να τίθεται και ένα θέμα σκροκέρδειας στην αγορά. Πρέπει να οπωσδήποτε να δείτε το θέμα των ελέγχων και αν θα υπάρχει το 3, το Fuel Pass 3. Σε ό,τι αφορά το θέμα των ελέγχων, οι έλεγχοι πρέπει να είναι εντατικοί και συνεχείς, κυρίως σε διαστήματα που τελειώνουν προγράμματα στήριξης και που δημιουργείται μια καινούργια κατάσταση στην αγορά. Δεν έχουν σταματήσει ποτέ έτσι κι αλλιώς οι έλεγχοι και θα εντατικοποιηθούν και το επόμενο διάστημα. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει στο τραπέζι στα Σκαριά ένα πρόγραμμα Fuel Pass 3. Είδατε στη Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο. Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα αυτό. Εδώ είμαστε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η τιμή και πώς θα κινηθεί η αγορά. Αυτό που σίγουρα θα γίνει είναι να υπάρχει μια επιδότηση στην αντλία του πετρελαίου θέρμανσης, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα μια σημαντική μείωση στην τιμή σε σχέση με αυτά που φοβόμασταν, που περιμέναμε που φοβόμασταν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω, έτσι ώστε και αυτό να ξεκινήσει από πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Έχονται ερωτήματα για τους θερμοσυσσωρευτές. Έχετε κάτι πρόχειρο να μας πείτε? Έχουν μπει στις μέρημνες?
Κοιτάξτε τώρα, επιπλέον εξειδικεύσεις σε ό,τι αφορά τα μέτρα και τις πρόνοιες που έχουμε. Εντάξει, ναι. Ναι, είναι από το αρμόδιο Υπουργείο. Εντάξει. Εκείνο που εγώ θέλω να πω ως Γενική Κρατήστε Αρχή... Κρατήστε το πάντως σαν κεφάλαιο. Ναι, ναι, όχι, βεβαίως. Εκείνο που θέλω να πω έτσι ως Γενική Αρχή είναι ότι υπάρχουν σειρά μέτρων χρηματοδοτικών εργαλείων, ανακοινώθηκαν και στη διεύρυνση των δικαιούχων και των χρημάτων, mm. που δίνουν τη δυνατότητα στο κομμάτι των ενεργειακών υποδομών, αν είναι δόκιμη η έκφραση, δηλαδή στην αλλαγή εγκαταστάσεων ή στην προμήθεια πιο συσκευών που είναι πιο οικονομικές και λιγότερο ενεργοβόρες, να ενισχυθεί σημαντικά ο καταναλωτής, έτσι ώστε να μπορέσει και από εκεί να προμηθευτεί ό,τι θα τον βοηθήσει στο να καταναλώνει λιγότερη και προφανώς φθηνότερη ενέργεια. Mm-hmm. Ναι. Τώρα να πάμε στα αμιγώς πολιτικά. Να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, να δούμε τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή βλέπουμε καθημερινά και σήμερα επίσης. Τώρα, πριν από λίγο, μας μετέδωσε ο συνάδελφός μας ο Μανώλης Κωστίδης για την οργή του Χουλουσία Κάρ αυτή τη φορά, για τη συνάντηση Μητσοτάκη Μακρόν. Μίλησε για διπρόσωπη και υποκριτική πολιτική της Ελλάδας που υπονομεύει την Τουρκία. Διαστρεβλώνουν τα πάντα, λέει, να προσπαθούν να επηρεάσουν τους τρίτους με ψέματα και συκοφαντίες. Χθες ο Τσαβούσογλου είπε ότι ξύνεται η Ελλάδα και θα ξανάρθει ξανά η ώρα που θα του ρίξουμε στη θάλασσα. Πού μας οδηγούν όλα αυτά, κύριε Υπουργέ? Είναι ένας ρητορικός παροξυσμός σε εξέλιξη. Μιλάμε για ακρότητες που βασίζονται σε ψέματα, σε διαστρέβλωση της ιστορίας, της διεθνούς νομιμότητας, των συνθήκων, της πραγματικότητας που υπάρχει στο Αιγαίο. Επαναλαμβάνουν συνεχώς αυτά τα ψέματα. Βέβαια, η μονότονη επανάληψη ενός ψέματος, ξέρετε, δεν το καθιστά αλήθεια. Και αυτό το έχει αντιληφθεί, όπως διαπιστώνουμε, το σύνολο της διεθνούς κοινότητας. Η ελληνική διπλωματία απαντά με πολύ αποτελεσματικό τρόπο στις προκλήσεις και στα ανυπόστατα και ανιστόρητα της τουρκικής πλευράς και νομίζω ότι η εμβέλεια και η απήχηση των απόψεών μας επιβεβαιώνεται από διαφορετικά γεγονότα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη πάντως, του πλανήτη. Εδώ πρέπει να ρωτήσουμε αν την ώρα που καταγράφεται αυτός ο ρητορικός παροξυσμός, όπως λέτε, και άκρος απειλητικός, εμείς, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, δεν ερωτούμαστε το διάλογο. Αυτός ο διάλογος, αυτή η συνάντηση, αν γίνει, δεν ξέρω αν έχετε την εικόνα ότι μπορεί να είμαστε κοντά σε μια τέτοια συνάντηση, θα είναι ανεφόρον ή η προϋπόθεση για μια τέτοια συνάντηση θα είναι να πάρουν πίσω τις τελευταίες απειλές, οι οποίες είναι και πάρα πολλές? Κοιτάξτε, είναι πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης ότι εμείς έχουμε κλειστές τις πόρτες στις προκλήσεις και προφανώς είμαστε τελείως ανυποχώρητοι στα ζητήματα που αφορούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την εθνική μας κυριαρχία. Άρα σας απαντώ στο θέμα αυτό και από εκεί και πέρα έχουμε πάντοτε ανοιχτά τα παράθυρα του διαλόγου. Mm-hmm. Δεν έχω υπόψη μου να τρέχει κάποια συγκεκριμένη διαδικασία συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ερντογάν. Ήταν νομίζω πάρα πολύ σαφής όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Ποτέ δεν έχει αρνηθεί διάλογο και συζήτηση και δεν θα είχαμε λόγο άλλωστε να τον αρνηθούμε, διότι έχουμε μαζί μας η ισχύ των επιχειρημάτων μας, βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, βασίζεται σε αυτά που αποδέχεται όλος ο κόσμος και έχουμε αποδείξει της πράγμασης ότι η χώρα μας είναι μια δύναμη σταθερότητα στο Αιγαίο και στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο, πλήρως ευθυγραμμισμένη σε ό,τι αφορά τις θέσεις της για τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη και τον κόσμο, με τους συμμάχους και με τους εταίρους μας, απέναντι στον αναθεωρητισμό, με απόλυτο σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών και με διάθεση καλής γειτονίας, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα γίνονται αποδεκτά αυτά αμοιβαία και από τις δύο πλευρές. Και επιπλέον, να μην τα ξεχνάμε και αυτά, η χώρα έχει κάνει τεράστια άλματα τα τελευταία χρόνια mm-hmm. στην ενίσχυση της αποτρεπτικής της δυνατότητας, γεγονός που προσθέτει στην αυτοπεποίθησή μας. Mm-hmm. Είδαμε πάντως τον Πρωθυπουργό να μιλάει, όπως είπε και ο Άκης, για διάλογο και για συνάντηση, να δηλώνει ανοιχτός. Υπάρχουν ευκαιρίες μπροστά μας. Έχουμε την Πράγα, θα δούμε αν θα παραστεί βέβαια η Τουρκία. Έχουμε και τον ΟΗΕ, όπου εκεί θα είναι και ο πρόεδρος Biden. Μας έλεγε ο Μανώλης Κωστίδης στην τηλεοπτική μας εκπομπή ότι στον ορίζοντα η Τουρκία πιέζει για μια συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο και ίσως αυτό να ξεκλειδώσει και μια επαφή με την Ελλάδα. Να αλλάξει το κλίμα, να πέσουν οι τόνοι ενδεχομένως. Τι λέτε? Κοιτάξτε, η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι αυτή η επίμονη τακτική της, του ρητορικού παροξυσμού και των προκλήσεων, μπορεί να είναι επίμονη, μπορεί να εξυπηρετεί, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το κρίνω, την εσωτερική πολιτική κατάσταση για τους αξιωματούχους της Τουρκίας, είναι όμως απολύτως αδιέξοδη. Και αυτό το απολύτως αδιέξοδη το βλέπουμε και το συμπεραίνουμε και από την εξέλιξη μιας σειράς πραγμάτων που πολλές φορές μας παρουσιάζονταν ως δεδομένα περίπου. Θυμάστε τη συζήτηση, ξεκλειδώνει η προμήθεια αμυντικού υλικού για την Τουρκία, ξεπαγώνουν οι σχέσεις της Τουρκίας με άλλους, ξέρω εγώ, άλλη εποχή
στις σχέσεις της Τουρκίας με τη Δύση. Όλα αυτά είδαμε ότι ήταν πολύ περιορισμένης εμβέλειας και απήχησης και ότι εν πάση περιπτώσει παραμένει μια πολύ μεγάλη επιφύλαξη, για να το πω έτσι, του δυτικού κόσμου και των συμμάχων μας απέναντι σε μια αδιέξοδη προκλητική, ανέτια προκλητική από την απέναντι πλευρά τακτική. Mm-hmm. Είναι προς όφελος της Τουρκίας να αντιληφθεί ότι το μήκος κύματος που εκπέμπει όλος ο δυτικός κόσμος πλέον είναι στη λογική της σταθερότητας, της ειρήνης και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, mm-hmm. Χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Mm-hmm. Όσο η Τουρκία επιμένει στην αντίθετη κατεύθυνση, προφανώς και η προσοχή μας δεν μπορεί να φύγει από εκεί, προφανώς και οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση και να αποδομούμε την τουρκική επιχειρηματολογία όπως το κάνουμε πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα, mm-hmm. αλλά αυτό είναι μια αδιέξοδη, αδιέξοδη επιλογή για την τουρκική πλευρά. Πάμε και στα εσωτερικά, κύριε Υπουργέ. Για πάμε λιγάκι εδώ πέρα να δούμε τι γίνεται. Τώρα, εγώ έχω μια απορία. Mm-hmm. Γιατί καταγγέλλεται ως τερατογένεση την ενδεχόμενη συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και δει το ΠΑΣΟΚ, όταν και εσείς συνεργαστήκατε πολύ πρόσφατα με το ΠΑΣΟΚ? Για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Καταρχήν, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι αριθμητικά η απλή αναλογική, αυτή η θελημένη βόμβα που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν αντελήφθηκε ότι αφού δεν θα μπορεί να κυβερνήσει αυτός, δεν μπορεί να κυβερνήσει κανένας, είναι ενδεχόμενο να δώσει αριθμητικά μια ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία με μια συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, του κ. Βαρουφάκη, ενδεχομένως και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Αυτό από τη στιγμή που το πρώτο κόμμα και μάλιστα με διαφορά θα είναι εκτός μιας κυβέρνησης ετερόκλητης με τόσα πολλά και διαφορετικά κόμματα, έχει ένα χαρακτήρα μιας πολιτικής τερατογένεσης. Δηλαδή εκείνον που ο κόσμος επιλέγει ως πρώτο και μάλιστα με διαφορά να είναι εκτός και για να βρεθεί μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία να υπάρξει μια συμπόρευση με όλους αυτούς που σας περιέγραψα προηγουμένως. Το δεύτερο, νομίζω ότι εάν κανείς σκεφτεί λίγο, κάνει μια προβολή στο σήμερα, στην παγκόσμια συγκυρία που ζούμε σήμερα και στα προβλήματα που έχουμε, μια επανάληψη μιας κυβέρνησης με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Βαρουφάκη, μην πάω στους υπόλοιπους, νομίζω ότι έχει επιπλέον δικαιολογίες για τον χαρακτηρισμό. Εντάξει, αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση ο κόσμος θα το κρίνει. Εκείνο όμως που είναι το σημαντικό και νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε, τι έκανε ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη είπε ότι έχουμε μπροστά μας έναν εκλογικό κύκλο, δύο αναμετρήσεων, οι οποίες και οι δύο είναι εξίσου κρίσιμες. Και οι δύο είναι πολύ σημαντικές. Και η πρώτη κάλπη της απλής αναλογικής, που δεν μπορεί να δώσει ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και αυτοδύναμη κυβέρνηση εκ των πραγμάτων, είναι κρίσιμη, mm-hmm. γιατί πρέπει να δώσει ένα καθαρό μήνυμα για τη συνέχεια πώς θέλουμε να πορευτεί η χώρα. Και η δεύτερη κάλπη θα έρθει να εδραιώσει αυτή την επιλογή των πολιτών με μια ανανέωση για το υπόδειγμα διακυβέρνησης που εμείς τουλάχιστον πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη η χώρα και που εφαρμόζουμε από το 2019 Σύμφωνη. Μέχρι σήμερα. Βεβαίως θέλετε μεγαλύτερα ποσοστά πια, μια και πήρατε την απόφαση ο Πρωθυπουργός εν προκειμένου να μην αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Αν και το είχατε ανοίξει εσείς το θέμα υπουργή και εσείς προσωπικά το είχατε αφήσει ανοιχτό. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα αυτό έκλεισε πια διαστόματος Πρωθυπουργού με τον πιο επίσημο τρόπο. Τελείωσε που λέμε. Τώρα. Έχουν τελειώσει τρία θέματα. Έχουν τελειώσει το θέμα του χρόνου των εκλογών, του τρόπου των εκλογών και το γεγονός ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει με τις εκλογές όπως είναι. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Ότι σάλπισε ο Πρωθυπουργός την έναρξη προεκλογικής περίοδου στην πραγματικότητα από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε για μια μακρά προεκλογική περίοδο, κύριε Υπουργέ. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, είτε Μάρτιο, είτε Απρίλιο γίνουν, είτε Μάιο γίνουν, η περίοδος είναι πολύ μακρά. Και αναρωτιέμαι, με αυτή την τοξικότητα που υπάρχει στην πολιτική ζωή, πώς θα φτάσουμε στις εκλογές? Θα δερνόμαστε στους δρόμους στο τέλος. Τι θα γίνει? Εντάξτε, σε κάθε περίπτωση αυτό δεν θα αποτελέσει ούτε δική μας επιλογή, ούτε θα παρασυρθούμε σε μια τέτοιου είδους διαδικασία. Η πολιτική μας αισθητική και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ρόλο που πρέπει να έχει ένα κόμμα, κυρίως αυτό που ασκεί τη διακυβέρνηση της χώρας με την εντολή των πολιτών, είναι τελείως διαφορετική από αυτή της αντιπολίτευσης. Έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν, σε πολλά κρίσιμα σημεία αυτής της περίοδου της διακυβέρνησης, ότι δεν παρασυρώμασταν, δεν ξεστρατίζαμε από τη βασική μας αποστολή, που ήταν η αντιμετώπιση των πολλαπλών κρίσεων, δεν ανταποδίδαμε κατηγορίες ή, εν πάση περιπτώσει, μομφές που μας αποδίδονταν, οι οποίες ήταν εξόφθαλμα έξω από την λογική και από την πραγματικότητα. Mm-hmm. Μέναμε προσιλωμένοι στο έργο μας και απαντούσαμε σε όλα αυτά με τα αποτελέσματα της πολιτικής μας. Mm-hmm. Έτσι απαντούσαμε όταν μας λέγανε ότι ανοίγουμε τα σχολεία και θα έρθει η καταστροφή, πέρσι τέτοιο καιρό, για να τα θυμόμαστε. Έτσι απαντούσαμε
με τα μέτρα και τις πολιτικές στήριξης, όταν μας λέγανε ότι η ακρίβεια είναι ακρίβεια Μητσοτάκη και ότι είμαστε οι ακριβότεροι σε όλο τον κόσμο, και η μία μετά την άλλη τις εκθέσεις βλέπουν ότι το ρεύμα στη Λιανική είμαστε πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έτσι απαντούσαμε όταν μας λέγανε ότι αυτή η άμυνα της χώρας δεν είναι αυτός ο σκοπός και παίρναμε την ευθύνη να θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο τις ένοπλες δυνάμεις με τα αποτελέσματα της πολιτικής μας, γιατί ο κόσμος αυτό θέλει. Ναι, αλλά θέλει εδώ βλέπουμε, απαντούσαμε σε όλα αυτά. Βλέπουμε υβριστικά συνθήματα να κάνουν την εμφάνισή τους, κάτι που μοιάζει ανησυχητικό, κύριε Υπουργέ. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι η απόδειξη ότι πλέον δεν μιλάμε για χάσμα, μιλάμε για τεκτονικό ρήγμα που μας χωρίζει από την αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι λυπηρό. Μπορούμε να έχουμε διαφορές, μπορούμε να έχουμε αντιπαλότητες, μπορούμε να έχουμε και να δεχόμαστε σκληρή κριτική και να δίνουμε αντίστοιχες απαντήσεις με την πολιτική μας. Νομίζω ότι αυτός ο χουλιγκανισμός της πολιτικής ζωής και ουσιαστικά η αποδοχή του, γιατί κάτι τέτοιο συμβόλιζε ο τρόπος με τον οποίο ακούστηκαν αυτά που ακούστηκαν και προβλέθηκαν και σε οθόνες στο φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ. Και ξέρετε, δεν είναι επειδή ακούω και μια άλλη διάσταση ότι η κριτική της σάτυρας και η σάτυρα δεν πρέπει να έχει ώρα. Ήταν σάτυρα, λέει, δεν είχε σχέση με την πολιτική. Προφανώς και η σάτυρα είναι ευπρόσδεκτη και η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη παράδοση και από τα αρχαία χρόνια στη σάτυρα και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα. Όταν βάζεις στο στόμα των μελών της νεολαίας του κομματός σου ή εν πάση περιπτώσει των παρευρισκομένων εκεί ύβρις, νομίζω ότι ξεπερνάς κάποια όρια και εκπέμπεις και λάθος μηνύματα προς την ελληνική κοινωνία στην πορεία προς τις εκλογές. Είναι όμως θέμα αισθητικής. Πολλές φορές, όχι πολλές φορές, σχεδόν πάντα η αισθητική και η ηθική συναντιούνται. Φαίνεται ότι έχουμε τελείως διαφορετική αντίληψη από το ΣΥΡΙΖΑ προς την κατεύθυνση αυτή και προφανώς ούτε πρόκειται να τους μιμηθούμε, ούτε πρόκειται να τους ακολουθήσουμε. Mm-hmm. Πρόκειται όμως να επισημαίνουμε τις πολύ μεγάλες διαφορές που έχουμε και στο κομμάτι αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κώστα. Να είστε καλά. Καλημέρα.